Εγώ για την Μπέγκα θα πω ένα πράγμα. Πρώτον, γιατί υπάρχει στρέβλωση, θα τα διαβάσει ο Γιώργος. Ας μας πει ο Γιώργος. Λέει κάπου ότι υπήρχε κεντρική συντονιστική, κεντρικό στον κόσμο. Μια που με ρωτάει. Λέει για τον Πρωθυπουργό. Επίσης, ακριβώς επειδή λέει. Συγγνώμη. Επειδή τον ρωτήσατε και τα έχει μπροστά. Εισαγωγικά. Το κατασκοπευτικό λογισμικό, σε συνδυασμό με την νόμιμη παρακολούθηση, χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής εξουσίας και ελέγχου στα χέρια της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Πόσο πιο καθαρά να το πει. Οι μηχανισμοί. Να σας διαβάσω το απόσπασμα από την έκθεση. Άρα, όχι λέει, όλο, κύριε Κατρούγκα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Όχι, δευτερόλεπτα είναι. Δευτερόλεπτα είναι. Το πρώτο λοιπόν λέει ότι το κατασκοπικό λογισμικό συνδυάστηκε με νόμιμες νομότυπες παρακολουθήσεις ως εργαλείο πολιτικής εξουσίας και ελέγχου στα χέρια της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Και συνεχίζει, άλλη μια φράση είναι, οι μηχανισμοί εκ των προτέρων ελέγχου και κατασταλτικού ελέγχου έχουν αποδυναμωθεί σκόπιμα. Ελάτε. Και αποφεύγει κύριε τη διαφάνεια. Κύριε Γεραπετρίτη, την έχετε διαβάσει την έκθεση, όλοι νομίζω ότι ξέρουμε και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, η μια ιδέα σίγουρα την έχουν πάρει. Είναι μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να πω, είχα εγώ προσωπική εμπειρία από την Μπέγκα. Πάντως τα λέει αυτά, έτσι, ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν αναφέρει οτιδήποτε για την κυβέρνηση, δεν αναφέρει μα όταν λέει ανώτατη πολιτική ηγεσία, ποιον λέει. Θα σας διαβάσω ακριβώς, λοιπόν, αν θέλετε να διαβάσουμε και έχουμε φτάσει ήδη στα 22 λεπτά, να διαβάσουμε όσο θέλετε. Διαψεύδετε ότι λέει για την ανώτατη πολιτική εξουσία. Διαψεύδω ότι λέει για οποιονδήποτε συντονισμό και αν θέλετε να κάνουμε μία εκπομπή ολόκληρη. Διάβασα ψέματα. Πάντως το έχω εδώ μαζί μου το πόρισμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Η επιτροπή. Η Πέγκα είναι μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι άλλο παρά μόνο αντιπολίτευση στα εθνικά κοινοβούλια. Να είμαστε μεταξύ μας εντάξει. Εγώ τους είδα. Θέλω να σας πω το εξής. Ή μας λέτε ότι δεν λέει αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ή ότι αυτά που λέει είναι βάσιμα. Ισχύουν και τα δύο. Ισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται πράγματα τα οποία κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εντελώς αστήριχτα και ανυπόστατα, χωρίς να αναφέρει έστω και μία φορά το όνομα του Πρωθυπουργού. Προφανώς και δεν υπάρχει κανένα. Κοίταξε, Γιώργο. Ελάτε για να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Εντάξει, είναι σαφής η θέση του κυρίου Γεραπετρίτη, σαφής και η θέση. Όταν ένα τόσο έξυπνο άνθρωπο σαν τον Γιώργο λέει τέτοια πράγματα, καταλαβαίνουμε τον υιοθετούμε. Όταν φτάνουμε να υιοθετούμε τις απόψεις ενός μέλους, το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε. Εντάξει, άλλες φορές υιοθετούμε τις απόψεις ενός οίκου αξιολόγησης, κύριε Γεραπετρίτη, που λέει ότι αν δεν βγει μία κυβέρνηση, δεν θα έχουμε οικονομική σταθερότητα. Είναι θέμα οπτικής.